Γιατί ακριβώς κάνετε αυτές τις κινητοποιήσεις? Ναι, είναι μια σειρά κινητοποιήσεων. Εδώ και 2 χρόνια τις κάνουμε. Ο λόγος είναι ότι έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια στο παρελθόν, ότι θα κλείσει το νοσοκομείο ή θα διαμορφωθεί αλλιώς, θα αλλάξει χρήση. Ανέκαθεν φωνάζαμε και λέγαμε για την ανάγκη ύπαρξη του νοσοκομείου στην περιοχή, γιατί η περιοχή εξυπηρετεί 1 εκατομμύριο κόσμο. Είναι πολυπληθής περιοχή και φτωχή περιοχή. Τώρα έχετε προβλήματα, παρόλο που δεν έχετε κλείσει? Δεν έχουμε κλείσει, αλλά τα προβλήματα είναι μεγάλα, όπως είναι σε όλα τα νοσοκομεία μεγάλα τα προβλήματα. Η διαφορά όμως ενός μικρού νοσοκομείου έγκειται στο ότι αν σε ένα τμήμα στο παθολογικό, ας πούμε, φύγουν 2 γιατροί με σύνταξη, όπως έγινε σε εμάς, και μείνουν άλλοι 2, δεν εφημερεύει το νοσοκομείο. Δεν μπορεί να εφημερεύσει. Ενώ ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο που έχει 3 και 4 παθολογικές κλινικές συρρυκνώνονται λιγάκι και δουλεύουν. Άρα λόγω περικοπών φεύγει προσωπικό. Αλλά δεν αντικαθίσταται. Και ήδη αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ήδη λοιπόν αυτό οδήγησε στο να βγούμε από τις εφημερίες. Δεν εφημερεύουμε πλέον όπως εφημερεύαμε παλιότερα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εφημερεύουμε μόνο τις καθημερινές και μέχρι το μεσημέρι. Αργίες καθόλου, Σαββατοκύριακα καθόλου και όχι απογεύματα. Ήδη λοιπόν έχει συρρυκνωθεί το έργο που παράγουμε. Δηλαδή περικοπή έχουμε ήδη, συρρύκνωση. Εκτός αυτού τώρα το τελευταίο σενάριο είναι ότι θα κλείσουν τα 5 μικρά τα νοσοκομεία της Αττικής, των Αθηνών. Αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής στο τοπικό επίπεδο, ότι ήδη έχει κλείσει το 7ο θεραπευτήριο του ΙΚΑ, όπως και τα υπόλοιπα ΙΚΑ. Σημαίνει λοιπόν ότι αν θα κλείσει και αυτό το νοσοκομείο εδώ και η Παμακάριστος, γιατί και η Παμακάριστος είναι μέσα στο πλάνο, φεύγουν και τα 3 νοσοκομεία της περιοχής, της πολυπληθούς αυτής της περιοχής. Προφανώς δημιουργείται χώρος, λέμε εμείς, γιατί τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς, για να έρθει ένα ιδιωτικό καινούργιο εδώ πέρα. Διαμόρφωση αγοράς με λίγα λόγια. Το μόνο οργανωμένο σχέδιο που μπορεί να δει κανείς μέσα από όλα αυτά που συζητιούνται είναι μια διαμόρφωση συγκεκριμένης αγοράς στην περιοχή. Ο νέος Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι θα γίνουν μεν συγχωνεύσεις νοσοκομείων, αλλά όχι απολύσεις. Πόσο σοβαρά παίρνετε αυτή τη διαβεβαίωση του Υπουργού? Εμείς αυτή τη στιγμή, από την αρχή που αγωνιζόμαστε και φωνάζουμε, δεν βγήκαμε να φωνάξουμε για το να περισσώσουμε μόνο τις θέσεις εργασίας μας, που είναι δικαίωμα του καθενός. Ναι, είναι αλήθεια ότι σε κάθε επίσημη ανακοίνωση διαβεβαιώνουν ότι δεν θα απολυθεί κανείς και θα μεταφερθούν σε άλλα νοσοκομεία. Μα άμα είναι να κλείσουμε τα μισά νοσοκομεία όμως της Ελλάδος για να δουλέψουν τα άλλα μισά, αυτό δεν αποτελεί λύση σε καμιά περίπτωση. Αυτό οδηγεί στο θάνατο κόσμο. Αυτό βγαίνουμε λοιπόν και φωνάζουμε, ότι είναι δικαίωμα των πολιτών να διεκδικήσουν τα νοσοκομεία ανοιχτά. Τα νοσοκομεία τα πληρώνει ο κόσμος και τα χρησιμοποιεί ο κόσμος. Και τα χρειάζεται ο κόσμος. Αυτό λέμε. Αυτό φωνάζουμε. Δεν στεκόμαστε δηλαδή στο αν δεν θα απολυθούμε εμείς. Άρα είμαστε ήσυχοι, θα πάμε σε ένα δίπλα να δουλέψουμε και δεν μιλάμε και δεν φωνάζουμε. Μιλάμε σαν πολίτες πρωτίστως και σαν εργαζόμενοι που γνωρίζουμε όμως από την άλλη το ευαίσθητο κομμάτι της υγείας. Ότι όταν δεν έχεις πρόσβαση, πεθαίνεις δυστυχώς. Άρα μέχρι τώρα το νοσοκομείο Πατησίων, τα προβλήματα τα οποία έχει είναι έλλειψη προσωπικού και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της περιοχής. Ναι, θέλει το προσωπικό το αναγκαίο για να μπει στην εφημερία. Για να εφημερέψει τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα όπως εφημερεύε. Τουλάχιστον να γυρίσουμε στο καθεστώς που ίσχυε χρόνια εδώ. Διότι ο κάθε πολίτης της περιοχής το απόγευμα συνήθως μετά τη δουλειά του παίρνει τον παππού του να τον πάει στο νοσοκομείο. Αυτό το έβρισκε εδώ μέχρι πρότινος. Τώρα δεν το βρίσκει. Πώς λειτουργεί και πώς λειτουργεί τώρα? Μα έχουμε βγει από την εφημερία. Δεν εφημερεύουμε τα απογεύματα όπως πριν. Ο λόγος που βγήκαμε ήταν ότι δεν υπήρχαν γιατροί να εφημερεύσουν. Επειδή δεν γίνονται προσλήψεις. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση λοιπόν ερχόμαστε τώρα σε σενάρια κλεισίματος τελείως. Δηλαδή να πάρουν εμάς τους εργαζόμενους, να πάνε να βουλώσουμε μια τρύπα κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο και να κλείσουμε αυτό. Αυτό ίσως είναι κάποιο σχέδιο οριζόντιο, σαν όλα τα υπόλοιπα που παίρνονται. Πόσοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και πόσοι θα έπρεπε να δουλεύουν για να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος χρειάζεται το νοσοκομείο της περιοχής? Δεν είναι θέμα αριθμητικό, είναι καταρχάς να κρατήσεις τις υπηρεσίες. Ξέρετε, τα νοσοκομεία δεν είναι εργοστάσια που παράγουν μπουκάλια, τα αποθηκεύεις και στην πρώτη ζήτηση τα βγάζεις και εξυπηρετείς τον κόσμο. Το νοσοκομείο, ειδικά τα δημόσια νοσοκομεία, στείνονται για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη όταν προκύψει η ανάγκη. Εμείς λοιπόν για να δουλέψουμε όπως πριν. Δεν μιλάμε για να δώσουμε παραπάνω υπηρεσίες, αλλά να έχουμε αυτά που είχαμε λίγο πριν. Μας λείπουν 10-15 γιατροί. Μιλάμε για τόσα λίγα άτομα. Δεν μιλάμε ότι εμείς ζητάμε να προσλάβει ποιος ξέρει πόσους ανθρώπους. Για να δίνεις έργο σημαντικό για την περιοχή. Δηλαδή, ποιος πιστεύει ότι για να κάνει οικονομία 8 μισθών θα κλείσει ένα νοσοκομείο και θα το αφήνει να δουλεύει και να εφημερεύει? Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει υπόθεση όλων, να βγουν να το φωνάξουν, να το στηρίξουν, να το πούν. Τα νοσοκομεία πρέπει ο κόσμος να τα στηρίξει.
Πρωτίστως είναι για τον κόσμο τα νοσοκομεία. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε. Αυτό φωνάζουμε και λέμε. Δεν λέμε. Φυσικά ανησυχούμε για τις δουλειές μας. Βλέπουμε τι γίνεται, σε τι περιβάλλον ζούμε. Παρά τις διαβεβαιώσεις, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να μείνουμε στον δρόμο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Από την άλλη, όλα αυτά, όλες αυτές τις ανάγκες, τις υπερκαλύπτει το γεγονός ότι όλοι χρειαζόμαστε υπηρεσίες υγείας τέτοιες που να έχουμε στοιχειώδη υγεία. Εξάλλου, αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα. Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Λέμε λοιπόν δημόσια δωρεάν υγεία. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Εσείς τι εκτιμάτε ότι είναι το σχέδιο της κυβέρνησης σε σχέση με τα νοσοκομεία της περιοχής αλλά και γενικώς τα νοσοκομεία της Ελλάδας? Καταρχάς, εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Διότι αν θεωρούσαμε ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο, όταν κόψεις κάτι, θα πρέπει να έχεις σκεφτεί πώς θα το καλύψεις αυτό. Δηλαδή, κλείνω αυτό το νοσοκομείο γιατί δεν με συμφέρει πιθανόν, αλλά αυτόν τον κόσμο που πηγαίνει εδώ θα τους οδηγήσω κάπου αλλού όπου θα εξυπηρετηθούν. Τέτοιο σχέδιο προφανώς δεν υπάρχει, γιατί ήδη σε όλα τα νοσοκομεία του κέντρου γνωρίζουμε ότι οι ώρες αναμονής είναι τεράστιες και τα ράτσα δίνουν και παίρνουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει σχέδιο για το τι θα κάνει αυτός ο κόσμος. Η ανάγκη όμως θα υπάρχει, η ζήτηση θα υπάρχει. Με λίγα λόγια, νομίζουμε ότι είναι απλό να σκεφτεί κανείς ότι αυτό συμβαίνει για να δημιουργηθεί χώρος στην αγορά και να ξεφυτρώσουν ξαφνικά καινούργια θεραπευτήρια ιδιωτικά που θα προσφέρουν αυτά για τα οποία θα αμοιβθούν. Για τα υπόλοιπα που δεν συμφέρει και δεν αμείβονται, είναι γνωστό τι θα γίνεται. Θα στηβάζονται στα λίγα εναπομείνοντα δημόσια, θα πεθαίνουν όσοι είναι να πεθάνουν, όποιοι έχουν την τύχη να ζήσουν ή και έχουν λεφτά θα ζήσουν. Αυτό διαφαίνεται ότι πάει να γίνει.